Καλησπέρα φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε πάλι όπως βλέπετε, εδώ στο Νήμαντα Ατελιέ. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία μέρα, για ακόμα ένα νέο επεισόδιο. Μαζί σας εδώ είναι η Ελένη Νηματά πίσω από την κάμερα και ο Γιώργος Νηματάς εδώ. Γεια σας! Hello! Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε παιδιά, έχουμε καινούριο επεισόδιο. Wow! Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα μιλήσουμε, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο, θα πούμε για τα νήματα και το πώς κολλάει με το μύθο της Αράχνης. Πώς δηλαδή ήρθε η έμπνευση για το όνομα και πώς τέλος πάντων υπήρχε αυτή η ταύτιση με αυτό το μύθο. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα στο Νήματα Ατελιέ. Τα νήματα, όπως έχουμε πει και στα πρώτα τρία επεισόδια, είναι μια εταιρεία ένδυσης υψηλής ραπτικής την οποία ξεκινήσαμε πρόσφατα και κάνουμε αυτά τα βίντεο για να σας πάρουμε και εσάς σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε στον κόσμο των νημάτων, των υφασμάτων και των κεντυμάτων. Κάπως έτσι είναι η εισαγωγή μας τέλος πάντων σε αυτά τα επεισόδια. Σήμερα έχουμε καινούριο επεισόδιο και όπως είπαμε θα μιλήσουμε για το μύθο της Αράχνης. Κάποιοι μπορεί να γνωρίζετε κάποια πράγματα για αυτό το θέμα, κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζετε. Είμαστε εδώ μαζί σήμερα να κουβεντιάσουμε και να σας πούμε τη δική μας ιστορία για όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όμορφα! Λοιπόν, είπαμε στα πρώτα τρία επεισόδια αρκετά πράγματα για τα νήματα, πότε ξεκινήσαμε και πώς έχει πάει λίγο η φάση με την πρώτη μας κολεξιόν. Είπαμε λίγα πράγματα για το όμορφο εδώ και ταπεινό μας ατελιέ, όπως βλέπετε, όπου έπειτα σας έχω μία φοβερή έκπληξη, την οποία θα πούμε προς το τέλος. Οπότε όσοι μείνετε συντονισμένοι θα έχετε μία έκπληξη και αυτά για την εισαγωγή μας στο καινούριο αυτό επεισόδιο. Τώρα να πούμε λίγο τι ροκάρουμε σήμερα. Τι ροκάρει σήμερα ο Γιώργος Νηματάς. Τι έχουμε εδώ, όπως βλέπετε έχουμε αλλάξει αμφίεση. Είπαμε μιας και είναι ένα καινούριο επεισόδιο να φτιάξουμε, να φορέσω και μια καινούρια αμφίεση. Όπου σε κάθε επεισόδιο θα μπορούμε να συζητάμε και να σας δείχνω ίσως και κάποιο κομμάτι που δεν έχει βγει ακόμα και να βλέπετε και πως κάθετε πάνω σε ένα σώμα ρε παιδί μου, αυτά τα ρουχαλάκια που φτιάχνουμε. Ωραία, εδώ παιδιά όπως βλέπετε έχουμε το νήματα Grey Wolf. Γι' αυτό είχαμε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, Ελένη, στο δεύτερο επεισόδιο. Πρέπει να ήταν το τρίτο και τελευταίο. Στο τρίτο επεισόδιο, στο τελευταίο επεισόδιο δηλαδή, μιλήσαμε για αυτό το κομμάτι. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ροκάρουμε εδώ το μπλουζάκι, όπως είπαμε, νήματα Grey Wolf. Από κάτω, τι έχουμε. Από κάτω, παιδιά, σας έχω μία έκπληξη, φοβερή έκπληξη, η οποία είναι ένα κομμάτι, φόρμα αθλητική, από το νήματα sports τομέα, όπου είναι στην ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν του νήματα ατελιέ του 22, όπου έρχεται σύντομα η εποχή, οπότε και εμείς έχουμε ετοιμάσει εδώ να σας δείξουμε μία έκπληξη. Λοιπόν, εδώ έχουμε, ροκάρουμε σήμερα το παντελόνι νήματα space suit. Pant δηλαδή. Όπως βλέπετε εδώ, νήματα ατελιέ, τυπωματάκι, τρελό παντελονάκι, έτσι φάση αθλητικό, ζεστό, είναι και λίγο αδιάβροχο. Έχει εδώ λεπτομέρειες όπως βλέπετε, ασημή, silver lining. Silver lining έχει αυτή η φόρμα, θα το έλεγα στα εγγλέζικα. Το πάνω το κομμάτι είναι εδώ, αλλά δεν ξέρω να το δείξουμε τώρα ή να το αφήσουμε για κάποιο ξεχωριστό επεισόδιο, θα δούμε πιο μετά, θα το σκεφτώ λίγο. Οπότε έχουμε σήμερα το παντελόνι νήματα Space Suit Pant,
Όπου αυτό, παιδιά, είναι, όπως βλέπετε και από το όνομα, λέγεται Spacesuit, και γι' αυτό θα μιλήσουμε μάλλον πιο μετά ή σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Θα δούμε λίγο πώς θα πάει αυτή η κουβεντούλα εδώ που κάνουμε, και θα δούμε. Εδώ πάνω, όπως βλέπετε, χειμερινό έτσι ρώσικο σκηνικό που ταιριάζει με το Grey Wolf, έτσι έχει αυτό το τρίχωμα του λύκου. Οπότε εγώ σήμερα, παιδιά, εδώ είμαι ένας γκρίζες λύκος. Γεια σας. Αου! Ωραία. Τι έχουμε τώρα? Καινούριο γυαλάκι, όπως βλέπετε. Δεν θα σας πω όμως βέβαια τη μάρκα, για ευνόητους λόγους. Αλλά αυτό το κόψιμο μου αρέσει, είναι το αγαπημένο μου. Ήταν ένα πιο παλιό γυαλί που είχα, το βρήκα. Και εντάξει, είναι λίγο έτσι χαλασμένο, αλλά δεν πειράζει, λέω, θα το ροκάρω. Μου αρέσει πολύ το κόψιμο. Να δείξουμε εδώ στα παιδιά μια καινούργια αμφίεση. Ωραία, παιδιά, για το μύθο της Αράχνης τώρα. Τι έχουμε να πούμε για το μύθο της Αράχνης? Η αρχική πηγή έμπνευσης, δηλαδή η απαρχή αυτής της ιδέας, να πω, ξεκίνησε όταν θέλαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε στο χώρο της ένδυσης. Αυτή είναι η αρχική ιδέα την οποία θα αναλύσουμε. Και τι θέλω να πω με αυτό? Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό με τα νήματα, θέλαμε να κάνουμε, επειδή μας άρεσε και επειδή ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, κάτι πολύ ωραίο που να μας αντιπροσωπεύει, να μας εκφράζει και να το γουστάρουμε και εμείς πάνω απ' όλα. Οπότε προσωπικά θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και τώρα πώς κολλάει αυτό με την Αράχνη? Η Αράχνη, στο μύθο της Αράχνης, όπως γνωρίζετε, η Αράχνη ήταν μια νεαρή κοπέλα πολύ όμορφη, η οποία στην αρχαία Ελλάδα ήταν μοντελίστα, να το πω, μοντίστρα, να το πω, η φάντρα, θα το λέγανε οι αρχαίοι, και ήταν η καλύτερη σε αυτό που έκανε, δηλαδή στο να υφαίνει και να φτιάχνει όμορφα φορέματα και διάφορα, τέλος πάντων, τέτοια. Και τώρα τι έγινε έπειτα, ας πούμε, για να σας το πω λίγο έτσι περιληπτικά, για όποιοι θέλετε μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας. Η θέα Αθηνά λοιπόν, που ήταν και αυτή έτσι γούσταρε την ομορφιά και την, να είναι τον καλοπισμό και όλα αυτά, βρήκε κάποια στιγμή την Αράχνη και ήθελαν να κάνουν έναν συναγωνισμό, να πω, για το ποια θα είναι η καλύτερη, επειδή η Αράχνη πίστευε ότι είναι η καλύτερη, και πίστευε ότι είναι η καλύτερη και από τους θεούς, όπου αυτό το είχε μάθει η Αθηνά. Και ήρθε, πήρε μορφή μιας γριάς και ήρθε να τη βρει και να δούνε, τέλος πάντων, να δει αν όντως ισχύει αυτά που λέγανε για την Αράχνη. Η Αράχνη ήταν όντως υπεροπτική, και πίστευε ότι το ταλέντο αυτό που έχει οφείλεται μόνο και μόνο στον εαυτό της, και ότι δεν υπάρχει, ναι, κάποια θεϊκή, ας πούμε, παρέμβαση. Οπότε τι έκανε? Κάνανε έναν διαγωνισμό, ας πούμε, για το θα φτιάχνανε ένα φόρεμα, δεν ξέρω τι, φόρεμα, ναι, κάτι, θα πλέκανε, τέλος πάντων, και θα αποφάσισαν οι άνθρωποι για το ποια είναι η καλύτερη. Οπότε έγινε αυτός ο διαγωνισμός, να πούμε. Οι άνθρωποι αποφάσισαν ότι αυτό που είχε φτιάξει η Αράχνη ήταν πάρα πολύ όμορφο και ό,τι καλύτερο και πιο όμορφο είχαν δει, ας πούμε, μέχρι τότε. Και πήρανε έτσι, θύμωσε η θεά η Αθηνά με αυτό που έγινε, και από τότε μετέτρεψε την Αράχνη στο έντομο που γνωρίζουμε, για να υφαίνει για πάντα τον ιστό της. Τώρα, το ηθικό δίδαγμα πίσω από αυτό, το οποίο εγώ αντιλήφθηκα και αντιλαμβάνομαι, είναι ότι υπάρχουν κάπως έτσι δύο εκδοχές, δύο, πιστεύω, να πω, ότι είναι η μία μεριά, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι, πιστεύουν σε κάποιον Θεό, δεν ξέρω ποιος Θεός είναι αυτός, αλλά πιστεύουν σε κάποιον Θεό, γιατί υπάρχει μία ανώτερη δύναμη που κινεί, ας πούμε, τα νήματα. Yeah. Και υπάρχει η άλλη μεριά των ανθρώπων που πιστεύει ότι, ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν Θεοί, και ότι είναι, ας πούμε, αυτοί. Ό,τι κάνουν είναι μόνοι τους, από τον εαυτό τους. Ναι. Εμείς τώρα εδώ δεν είμαστε για να σας κατευθύνουμε τη σκέψη σας. Εμείς πιο πολύ εδώ είμαστε για να προβληματίσουμε
Και τώρα το τι πιστεύω έχει ο καθένας και τι πιστεύει είναι δικό του θέμα αυτό. Να δώσουμε τροφή για σκέψη. Το θέμα είναι ότι αυτό εμείς θέλαμε να περάσουμε αυτό το ηθικό δίδαγμα μέσα από αυτό και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πενευτούμε και να αντιπροσωπεύσουμε αυτή τη μεριά του μύθου, δηλαδή της υπεροψίας εναντί των θεών και όλα αυτά. Αλλά αντίθετος είμαστε εδώ για να προβληματίσουμε και ο κάθε άνθρωπος εκεί έξω μπορεί να πει την άποψή του. Να έχει την άποψή του ξεκάθαρα, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποια διαμάχη. Εννοείται. Αυτό ήταν δηλαδή ο σκοπός, να δώσουμε ένα προβληματισμό και να σκεφτούμε το ηθικό δίδαγμα και το τι μπορούμε να μάθουμε αυτό για να γίνουμε καλύτεροι εμείς σαν άνθρωποι, πάνω απ' όλα. Αυτά τα λίγα για το μύθο της Αράχνης. Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία εγώ τώρα τα ξεχνάω λεπτομέρειες, αλλά έτσι για να μην πω πολλά περί αυτό το θέμα, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Οπότε και εμείς, επειδή θέλαμε, όπως σας είπα πριν, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε και να βάλουμε μέσα και αυτό το προβληματισμό τον οποίο αναφέραμε, συνδέσαμε έτσι την Αράχνη, το μύθο της Αράχνης με τα νήματα και ότι η Αράχνη, ας πούμε, αυτά που φτιάχνει φαίνονται σαν νήματα, τέλος πάντων. Οπότε κάπως έτσι κόλλησε, ας πούμε, το story και η μυθολογία και η ιδεολογία πίσω από την απαρχή της ιδέας για τα νήματα. Αυτά. Τώρα, έχουμε, δίνοντας έναν φόρο τιμή σε εισαγωγικά θα έλεγα στην Αράχνη, γιατί ήταν όντως μια όμορφη και ταλαντούχα κοπέλα και χωρίς να θέλουμε να, πώς το λένε, πάρουμε το μέρος της για την χωρίς να θέλουμε να πάρουμε το μέρος της, απλά σαν ένα φόρο τιμής και εμείς κάναμε αυτή την κολεξιόν, την πρώτη κολεξιόν θα έλεγα, που νομίζω αυτά ξεκίνησαν και πριν από αυτά που φτιάξαμε εμείς. Γιατί τώρα αυτή η κολεξιόν που σας λέω για τα νήματα. Γεια σας, επιστρέφουμε. Έχουμε αυτό το συνηθισμένο 12 λεπτό το οποίο σας είπα. Έχουμε μια μικρή παύση εδώ, αλλά συνεχίζουμε. Και τι λέγαμε για την κολεξιόν νήματα Myth of Arachne Collection. Όπου αυτά, όπως σας είπα, είχαμε φτιάξει 5 t-shirt. 5 footer και 4 dry fit, τα οποία αυτά ήταν τα κομμάτια δηλαδή, ήταν τα δείγματα και πιο πολύ, ας πούμε, τα θέλαμε για προωθητικές ενέργειες. Έχουμε δώσει, ας πούμε, μερικά κομμάτια σε φίλους μας, δηλαδή αυτά θέλω να πω ότι δεν προορίζονται για πώληση, αλλά ήταν πιο πολύ για πειραματισμό και για να δούμε πώς θα κάνουμε την επόμενη κολεξιόν που θα βγει για τα νήματα για το μύθο της Αράχνης, μύθο Αράχνη, και για να ξέρουμε ακριβώς ποιες τάπες θα βάλουμε, πώς θα βάλουμε, πώς θα φαίνεται και ούτω καθεξής. Ωραία. Αυτή η κολεξιόν, όπως δεν ξέρω αν φαίνεται από εκεί, αλλά το βασικό χρώμα, το κύριο χρώμα είναι το μαύρο. Και ένα άλλο πράγμα που δεν σας είπα είναι για το ότι αυτό το που εκπροσωπεύει η Αράχνη, ρε παιδί μου, το σκοτάδι να πω, ας πούμε, κάτι που φοβούνται συνήθως οι άνθρωποι. Αυτό εμένα το σκοτάδι πολλές φορές με εξιτάρει και μικρό με φόβιζε πολύ, μπορώ να πω. Οπότε, επειδή είναι καλό να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους φόβους μας, οποιαδήποτε, ας πούμε, προκατάληψη έχουμε, είναι καλό επίσης να τη βγάζουμε από το μυαλό μας και να μην ζούμε με προκαταλήψεις. Μπράβο. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, δίνουμε φως στο σκοτάδι. Οπότε, έχουμε εδώ, παιδιά, είναι μαύρο το κύριο χρώμα. Και εγώ γενικά μου αρέσει το μαύρο, δηλαδή έχω αρκετά ρούχα έτσι μαύρα. Αυτή η κολεξιόν είναι, το κύριο χρώμα είναι μαύρο. Έχουν γίνει κάποιες πατέντες εδώ δικές μας, που δηλαδή έχουν σταθεί σε μοδίστρες και έχουν γίνει κάποιες λεπτομέρειες που ράφτηκαν. Εσωτερικές ραφές. Ναι, δηλαδή δεν είναι τελείως, ας πούμε, εργοστασιακό αυτό. Έχει και πάνω δικές μας λεπτομέρειες. Και τώρα να σας πω λίγο τι έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Παιδιά, θα βγάλω και αυτό εδώ πέρα, τη γούνα που φοράω γιατί ζεστάθηκα. Τη βάλουμε εδώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ, θα πούμε τώρα παιδιά, για το νήματα Myth of Arachne Collection. Ας ξεκινήσουμε, μιας και είναι ακόμα έτσι λίγο χειμώνας, ας ξεκινήσουμε με τα footer. Για να δούμε εδώ, φουτεράκι, παιδιά, το φορούσα αυτό το φουτεράκι στα πρώτα 3 επεισόδια, όπως βλέπατε, δεν σας έλεγα και τίποτα γι' αυτό, έτσι σας κρατούσα λίγο σε αγωνία. Αυτό εδώ το φουτεράκι φορούσα, παιδιά, που λέγεται νήματα
webs hoodie ή αλλιώς νήματα Arachnis webs hoodie. Επειδή εδώ πέρα στα μανίκια έχουμε βάλει τους ιστούς και εδώ στο δεύτερο το μανίκι. Αυτό ήταν το πρώτο design με το νήματα logo εδώ το τύπωμα που κάναμε. Κορδονάκια εδώ είχαμε αλλάξει, βάλαμε αυτά εδώ τα οποία μου αρέσουν, έτσι ταιριάζει γενικά σε όλη την εικόνα του ρούχου. Εντάξει, τώρα για αυτά δεν έχω να σας πω πολλά, επειδή όπως σας είπα δεν τα φτιάξαμε εμείς, αλλά ήταν τα πρώτα πειράματα για να δούμε πώς θα φαίνουν τα τυπώματα, έτσι ώστε στην επόμενη κολεξιόν που θα βγει, που περίπου παιδιά θα είναι, επειδή κάποιοι με έχουν ρωτήσει που θα βρουν αυτά, αυτή τη στιγμή δεν είναι προς πώληση, αλλά θα είναι μάλλον από το Σεπτέμβριο, όπου θα βγουν δικά μας footer με δικά μας κοψίματα, δικά μας εφάσματα, super duper καταστασούλα παιδιά, το Σεπτέμβριο, με ό,τι σας δείχνω εδώ θα είναι διαθέσιμο και θα είναι ραμμένο και κεντυμένο στα μέτρα σας. Και κομμένο στα μέτρα σας. Από νήματα ατελιέ. Αυτά εδώ για το φουτεράκι, 5 τέτοια υπάρχουν, τα έχουμε δώσει σε φίλους. Όπου εκεί που τα δώσαμε έχουμε κάνει και κάποια προτζεκτάκια, οπότε άμα ακολουθήσετε τη σελίδα νήματα ατελιέ στο Instagram θα δείτε και ποιοι έχουν αυτά τα φούτερα ας πούμε. Αυτά για το φούτερ. Εδώ παιδιά έχουμε το t-shirt, το οποίο είναι μέσα και επίσης αυτό σε αυτή την κολεξιόν. Έχουμε το t-shirt νήματα ατελιέ. Εντάξει, αν και αυτά είναι εργοστασιακά, αλλά ρε παιδί μου είναι καλή φάση τώρα για αυτό το σκοπό που τα θέλαμε. Εδώ πίσω έχουμε νήματα, τύπωμα. Και ετικετούλα βάλαμε εμείς. Ετικετούλα εδώ, σατέν, παιδιά, ανεξίτηλο, όποιος ξέρει ξέρει, ετικετούλα, ραμμένη από τα χεράκια μου. Σε αυτήν εδώ τη μηχανή, παιδιά, έγραψα αυτές τις ετικετούλες. Δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή, επειδή νομίζω έχει μείνει εδώ, τι έχει μείνει. Έχει μείνει ένα dry fit για το οποίο θα συζητήσουμε μετά. Μπορεί να κάνουμε έτσι κάποιο giveaway. Θα δούμε. Γενικά με τα δείγματα τα οποία έχουμε, μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να δίνουμε κάποια από αυτά σε κάποιους τυχερούς φίλους μας. Αυτά και για το τισερτάκι. Ας πούμε τώρα για το dry fit, όπου παιδιά εγώ γενικά φοράω dry fit, ειδικότερα το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ναι. Μπορεί να είσαι να κάνεις ας πούμε skate, να παίζεις μπάσκετ, τένις, δεν ξέρω τι παίζεις, φοράς ένα dry fit μπλουζάκι, στεγνώνεις εύκολα, είσαι αεράτος, είσαι ωραίος, είσαι γρήγορος, είσαι αεροδυναμικός. οπότε εδώ dry fit παιδιά, μου αρέσει πολύ αυτό. Το ροκάρα και το χειμώνα πάνω από κάποιο ισοθερμικό. Σαν ξεθερμικό, ναι, ναι. Ναι. Στεγνώνει γρήγορα και είναι ό,τι πρέπει. Είναι αυτό το συγκεκριμένο, τα dry fit είναι από νήματα sports collection να πω, όπου τα νήματα sports είναι άλλος ένας κλάδος που ασχολούμαστε πιο πολύ ας πούμε με αθλητικά, όπως είναι το spacesuit που σας έδειξα, όπως είναι το dry fit αυτό. Γενικά είναι πιο αθλητική κατάσταση, πιο sport κατάσταση, πιο έτσι fast κατάσταση να πω. Επίσης, το τελευταίο, σε αλλά και ξεχωριστό, εγώ στην αρχή είχα πει ότι θα ξεκινούσα από αυτό, ήθελα να ξεκινήσω, παιδιά, να σας κάνω πάλι έκπληξη με γυναικείο κομμάτι σε αυτό το επεισόδιο, αλλά δεν πειράζει, ξεκίνησα με τα hoodies. Οπότε τώρα θα σας πω για αυτό που ήθελα να ξεκινήσω, που είναι το γυναικείο dry fit. Αυτό έχει αρέσει σε πολλά κορίτσια, έχει αρέσει παιδιά. Αυτή τη στιγμή το έχει μία φίλη μας, η Ηλέκτρα, που όπως είπαμε μας έχει δώσει και την καμερούλα. Την κάμερα, ναι. Οπότε ναι, κάναμε έτσι μια ωραία ανταλλαγή ας πούμε. Οπότε είναι πολύ μοναδικό, αυτό είναι το άλλο κομμάτι το οποίο είναι της Ελένης, το άλλο το έχει η Ηλέκτρα, οπότε κορίτσια συγγνώμη δεν υπάρχουν άλλα προς το παρόν. Αλλά από καλοκαίρι ή Σεπτέμβριο κάπου εκεί θα έχουμε καινούργια κομμάτια. Giveaway. Giveaway, ναι. Λοιπόν, μιλήσαμε για αυτά τα κομμάτια, παιδιά. Σας μιλήσαμε και για το μύθο της Αράχνης και πώς κολλάει με τα νήματα σε αυτό το επεισόδιο. Τώρα εντάξει, αφού το έχω εδώ και φοράω και το κάτω. Δείξω το, ναι. Μην περιμένουμε μέχρι την επόμενη επεισόδιο. Να σας το δείξω, ρε παιδιά. Θα γίνει πανικός λοιπόν, τώρα με αυτό. Εδώ τι έχουμε. Όπως σας είπα, πριν σας έδειξα το παντελόνι νήματα spacesuit pant. Αυτό, παιδιά, είναι το νήματα. Spacesuit jacket.
αντιανεμικό, αδιάβροχο, όχι 100% φυσικά, δεν έχουμε βάλει από μέσα επένδυση για να είναι 100% αδιάβροχο, αλλά είναι αδιάβροχο, είναι αντιανεμικό, είναι αθλητικό, είναι ελαφρύ, είναι σαν φόρμα ρε παιδί μου, το υλικό είναι πολυεστέρας, έχει ένα συγκεκριμένο pattern έτσι που έχουν τα αθλητικά ρούχα, το ύφασμά του δηλαδή έχει τέτοια υφή. Εντάξει. Αυτό ήθελα ένα ξεχωριστό επεισόδιο μόνο του για να σας πω την αλήθεια, αλλά τώρα είπα να σας κάνω αυτή την έκπληξη ρε παιδί μου, να σας το δείξω. Αυτό το κομμάτι λοιπόν παιδιά είναι, εδώ τι έχουμε, νήματα ατελιέ, όπως βλέπετε λεπτομέρειος εδώ silver lining, έχει το ρούχο το συγκεκριμένο με γεωμετρικά patterns, τρίγωνα, ρόμβους, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Παιδιά, τι να πω γι' αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, είναι τρελό κομμάτι μπορώ να πω, πολύ φωτιά κομμάτι είναι μπορώ να πω, μοναδικό κομμάτι μπορώ επίσης να πω ότι είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ, είναι original, 100%, νήματα ατελιέ, space suit, με αυτό μπορείς να πας στο διάστημα, δηλαδή να... Άμα θες να πας ρε παιδί μου στον Άρη, άμα κάνεις αστρικές προβολές στον ύπνο σου, φοράς το space suit και είσαι μάχημος σε όλες τις διαστάσεις. Και ασφαλής. Και σε όλους τους κόσμους. Και τώρα θα το φορέσουμε παιδιά για να συμπληρώσουμε το σετάκι, για να το δείτε κι εσείς. Φωτιά. Αστρονομική και διαστημική φωτιά. Αυτό είναι παιδιά και έτσι ένας... Αυτό ρε παιδί μου, τη φόρμα είναι, προορίζεται, πώς το λένε, για Galaxy Gang. Τώρα, όποιος ξέρει, ξέρει. Είναι, μπορώ να πω ότι είχε έμπνευση, ας πούμε, από το Galaxy Gang. Και θα έλεγα ότι είναι η Galaxy Gang φόρμα, ας πούμε. Ιδανικά, για όσους ναι. Είναι στη γαλαξιακή συμμορία. Ιδανικά είναι αυτός ο τίτλος. Salut. Salut, namaste. Λοιπόν, παιδιά, εδώ το φορέσαμε, φορέσαμε τη φορμούλα μας. Είμαστε έτοιμοι τώρα να φύγουμε για άλλους κόσμους, για άλλους γαλαξίες, για άλλα αστέρια. Γενικά, ας πούμε, να φύγουμε αλλού ρε παιδί μου, με αυτή τη στολή. Νήματα spacesuit, φοβερή έκπληξη για σήμερα. Το πρώτο κομμάτι που σας δείξαμε από την, από την ανοιξιάτικη καλοκαιρινή κολεξιόν του 22. Έρχονται προφανώς και άλλα κομμάτια. Θα μείνουμε εδώ για αυτό το κομμάτι παιδιά, μπορεί να πούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο και έτσι περισσότερα πράγματα, πηγή έμπνευσης, λίγο για Galaxy Gang, δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά γι' αυτό και τώρα σας έχω άλλη μια έκπληξη φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε αυτό το τέταρτο επεισόδιο που κάνουμε. Πριν κλείσουμε αυτό το επεισόδιο λοιπόν, θα σας έχω ακόμα μια έκπληξη. Για όσους δεν το έχετε δει τόση ώρα, αυτό εδώ το καπελάκι που βλέπετε, παιδιά, αυτό είναι επίσης από αυτήν εδώ την collection, τη συγκεκριμένη, από νήματα Myth of Arachne collection δηλαδή. Είναι δείγμα αυτό επίσης. Εδώ πέρα αυτό έχει ραφτεί, είναι πατέντα νήματα ατελιέ, αυτό το κορδονάκι το πολύ όμορφο έχει ραφτεί εδώ πέρα, δίνει μια ωραία λεπτομέρεια στο καπέλο, είναι έτσι ένα καπέλο πίσω που έχει δίχτυ, ξέρετε, το καλοκαιρινό, έτσι να ρίζετε το κεφάλι σας ρε παιδί μου. Να το δείτε κιόλας εδώ. Νήματα ατελιέ παιδιά, λοιπόν για αυτό το καπελάκι τι ήθελα να σας πω, τέτοια καπέλα υπάρχουν 3. High power. Τέτοια καπέλα υπάρχουν 3 παιδιά. Ένα το έχω εγώ. Πάλι είχαμε μια διακοπή. Περάσαμε τα 24 λεπτά. Ναι. Περάσαμε τα 24 λεπτά. Μπορεί να έχουμε κάνει και ρεκόρ σε αυτό το επεισόδιο. Με την περισσότερη ώρα, αλλά είπαμε πολύ όμορφα πράγματα και είχαμε και εκπλήξεις εδώ για τους φίλους μας. Και δεν τελειώσαμε με την τελευταία εκπλήξη, παιδιά. Η οποία είναι το καπέλο που σας έδειξα εδώ. Που είναι από αυτήν εδώ την κολεξιόν. Υπάρχουν 3. Το ένα το έχω εγώ. Και το ένα. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο θα το κάνουμε giveaway σε όποιον παιδιά μας πει πρώτος, νομίζω στο δεύτερο επεισόδιο, στο τρίτο επεισόδιο, στο προηγούμενο δηλαδή που κάναμε, άλλαξε εδώ πέρα πίσω στο background, άλλαξε ένα αντικείμενο. Θέλω να πω ότι έφυγε αυτό το αντικείμενο και μπήκε κάτι άλλο στη θέση του. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό παιδιά?
Όποιος θα πάει και θα, μας, και θα το βρει και θα μας στείλει πρώτος μήνυμα στο Instagram ότι είναι αυτό το αντικείμενο, σας βγάζω το καπέλο και σας το δίνω. Σας βγάζω το καπέλο και σας το στέλνω. Οπότε αυτό είναι το πρώτο giveaway από νήματα ατελιέ παιδιά. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο καπελάκι, ιστορικό καπελάκι θα είναι αυτό όποιος το πάρει. Το παίρνει και free όπως είπαμε, δεν πληρώνεται κάτι γι' αυτό και τα μεταφορικά τα αναλαμβάνουμε εμείς. Οπότε είναι ένα δωράκι, το πρώτο δωράκι από νήματα ατελιέ για τους φίλους που μας παρακολουθούν, που από ό,τι βλέπουμε είναι, μαζεύονται σιγά σιγά. Αρκετοί είναι, ναι, όσο πάει τσουκου τσουκου. Σιγά σιγά μαζεύονται. Οπότε και επειδή εμείς χαρήκαμε, είπαμε θα κάνουμε ένα δώρο στους φίλους μας και στις φίλες μας, δεν ξέρω ποιος πια θα είναι. Όποιος θα είναι τυχερός, θα ναι, όποιος θα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το δωράκι σας, όποιος το βρει πρώτος DM στο Instagram, στο νήματα ατελιέ, και σας στέλνουμε αυτό το όμορφο καπελάκι. Αυτά παιδιά, όπως βλέπετε σήμερα έχω γίνει από έτσι Grey Wolf κατάσταση, λίγο ninja εδώ, το full face. Έχουμε κάνει ένα ταξίδι στην ένδυση με αυτά που φοράμε σήμερα. Ένα ταξίδι έκαναμε από το διάστημα, από τους λύκους στο διάστημα και ξανά ήρθαμε εδώ στα νήματα, όπου είναι το διαστημόπλοιό μας παιδιά. Εδώ ο υποπλοίαρχος, ή δεν ξέρω πως είναι, ο άνθιπο λόχαγός, η Ελένη. Χαίρε, χαίρε. Σαλούτ από το διαστημόπλοιό μας παιδιά. Νήματα ατελιέ, μαζί σας είναι ο Γιώργος Νηματάς εδώ, η Ελένη Νηματά πίσω από τη κάμερα. Yo. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθείτε, κάντε like, subscribe, comment. Πατήστε καμπανάκια, κάντε comment. Θέλουμε και τα σχόλιά σας, ναι. Κάτι. Μπορεί να μας δώσετε και κάποια ιδέα για κάποιο άλλο επεισόδιο κάποιους από εσάς. Αμέ. Οπότε εκφραστείτε ελεύθερα γενικά, εδώ είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας μπορώ να πω για όλους τους ανθρώπους. Φυσικά. Αυτά για σήμερα. Καλό σας βράδυ πάλι, γιατί πάλι νύχτα είναι τώρα που το κάνουμε αυτό. Έχουμε έμπνευση για τότε. Ναι, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε τι θα είναι αυτό το επεισόδιο, να μην σας πω λίγο έτσι να σας κρατήσω σε αγωνία. Αυτά παιδιά, καλό βράδυ, από νήματα ατελιέ. Hey. See you, hey.